ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε και εμάς θέλει αναστήσει. 1 Κορινθίους 6:14 και 15 το πρώτο μέρος. Ο δε Θεός και τον Κύριο ήγηρε, λέει το αρχαιοκείμενο, και εμάς εξεγερεί. Δηλαδή ο Κύριος θα μας στήσει και πάλι στα πόδια μας. Θα μας αναστήσει πνευματικά και θα μας αποκαταστήσει στην πρώτη κατάσταση πρώτης πτώσεως. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και εμάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος, λέει ο Κύριος, Ζαχαρίας 4:6. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματα σας είναι μέλη του Χριστού? Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα πεθαμένο. Ο Κύριος θα αναστήσει όλα τα μέρη του σώματος μας. Το σώμα σας είναι για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα σας. Έρχεται ο Κύριος ξανά και όσοι είμαστε ζωντανοί, όσοι απομένουμε, οι παραλυπόμενοι, λέει το κείμενο, θέλουσιν αρπαγή εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ευλογημένη η ώρα και η στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, είμαστε έτοιμοι. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είτε ζώντες είτε νεκροί στην φύση, φυσιολογικά, έτσι κι αλλιώς κάθε μέλος μας θα εξεγερθεί και θα αναστηθεί και θα στηθεί ενώπιον του θρόνου του Κυρίου. Μαραναθά, ο χριστιανός δεν είναι ποτέ χαμένος. Πάντα θα βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Έρχεται ο Κύριος ξανά. Μαραναθά.